Στα απολύτως απαραίτητα αρκούνται πλέον οι ύλοι, με το καλάθι της νοικοκυράς να γεμίζει με όλο ένα και λιγότερα προϊόντα, αλλά και με μικρότερες ποσότητες. Τα μέτρα λιτότητας και οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις οδήγησαν το καταναλωτικό κοινό να μετρά και το τελευταίο ευρώ που θα βγει από την τσέπη. Στις λαϊκές αγορές του νομού, η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για μια δύσκολη καθημερινότητα και ένα μέλλον αβέβαιο. Οι καταναλωτές δεν αισιοδοξούν ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει και βλέπουν πως δεν είναι πλέον σε θέση να ψωνίζουν όπως έκαναν παλαιότερα. Οι αγορές που κάνουν, όπως τονίζουν, είναι μειωμένες ακόμη και στη λαϊκή και περιορίζονται μόνο στα άκρως απαραίτητα. Ακρίβειες μου, ακρίβειες είναι. Τι, δεν τα βλέπετε και... Ψωνίζει ο κόσμος ή όχι. Πού είμαι να ψωνίζει, πρέπει να ψωνίζει τίποτα. Θα πάνε μια βόλη, θα έρθουν κάτι 12 ώρα που είναι για πέταμα, θα δουν τη μισή τιμή, θα ψωνίσουν. Όλα ακριβά. Όλα ακριβά, έτσι. Ναι. 1,5 ευρώ τα μήλα, το κιλό. Πού είμαστε, ο Άνηθος, ο Μάραθος, 50 λεπτά ο Μάραθος. Λοιπόν, τι να ψωνίσει ο άλλος. Τι να ψωνίσει. Ψωνίζεται τώρα πολύ περιορισμένα. Τι να ψωνίσουμε. Όπως ψωνίζαμε, δεν ψωνίζουμε γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Οι τιμές για τους καταναλωτές είναι τσιμπημένες και προτιμούν τα φθηνότερα προϊόντα για να γεμίσουν το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι. Και αγορά προσπαθούμε να πάρουμε κάτι όσο πιο οικονομικά γίνεται. Τι να δούμε, η κατάσταση. Δηλαδή, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Τι να κάνουμε. Τις τιμές εδώ πώς τις βλέπετε στα προϊόντα. Λίγο τσιμπημένες, λίγο τσιμπημένες, αλλά και αυτοί ψυχή έχουν. Τι να κάνουν, όλα είναι ακριβά και τα λοιπάσματα και όλα ακριβά. Είναι ακριβά και είναι λίγα τα λεφτά μας γιατί μας έχουν κόψει συντάξεις και δεν βγαίνουμε πουθενά, ρε παιδιά. Οι παραγωγοί από την πλευρά τους βλέπουν πως η αγοραστική κίνηση είναι μειωμένη και τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν να πουλήσουν τα προϊόντα που θα τους εξασφαλίσουν το μεροκάματο. Η κίνηση στις λαϊκές αγορές του νομού είναι ιδιαίτερα μειωμένη, όπως δηλώνουν οι παραγωγοί, τη στιγμή που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα. Οι καταναλωτές περιορίζουν τις ποσότητες και τις αγορές τους και οι παραγωγοί θεωρούν πως αυτή η κατάσταση δύσκολα θα ανατραπεί, αφού θέτονται άλλες προτεραιότητες από τους πολίτες, αλλά δεν χάνουν την ελπίδα τους για καλύτερες ημέρες. Σχετικά η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι πάρα πολύ μειωμένη. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στις λαϊκές, κυρίως με τους παράνομους και με την αγοραστική κίνηση. Είναι πάρα πολύ μειωμένη, οι λαϊκές τουλάχιστον τις Τετάρτες έχουν πέσει στα 70%. Τα Σάββατα είναι αρκετά πεσμένη και αυτή, αλλά όχι τόσο πολύ. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν πάρθει, αλλά και όλα όσα γίνονται αυτές τις μέρες έχουν κάνει τον κόσμο να φοβάται, να παίρνει εντελώς τα απολύτως απαραίτητα για να φάει μέχρι την άλλη λαϊκή τουλάχιστον. Από το πρωί είναι 11 η ώρα κοντεύει και έχουν πουλήσει 2 μάτσα, έχουν πιάσει 1 ευρώ και πουλάγαμε 300 μάτσα και 200 και 500 που δεν μπορεί να πουλήσει 1 κιλό, ορίστε, όπως θα βλέπεις στην μπάγκα. Λοιπόν, όλοι κοιτάνε για πάρτι τους, δεν κοιτάει κανείς για το λαό. Να, χαλάρη. Είναι και εποχή δύσκολη τώρα. Φλεβάρης, Ιανουάρης είναι πάντα δύσκολος. Δεν είναι και στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης όμως ο κόσμος είναι περιορισμένος, έτσι. Εντάξει, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Η λαϊκή είναι το τελευταίο πράγμα που έρχεται ο κόσμος. Όταν φεύγουν τα λεφτά στα άλλα κινητά, ρεύμα, το ένα, τι να μείνει για τη λαϊκή. Που είναι το πιο χαμηλό, ξέρεις. Βλέπετε επιφυλακτικότητα στους καταναλωτές, βλέπετε περιορισμό στα πράγματα. Όχι, ο κόσμος αυτό που θέλει θα το πάρει. Βέβαια κοιτάει την τιμή. Αλλά το μαρούλι που θέλει θα το πάρει. Κοιτάει όμως την τιμή. Ναι, θα δει 50 ή 30. Πόσα θα το πάρει. Λογικό δεν είναι. Εντάξει. Γενικότερα πιστεύετε ότι η κίνηση θα κοιμαθεί και σε καλά επίπεδα. Εντάξει, όσο Μάρτις, Απρίλιο πιστεύω ανοίγει λίγο και σε δουλειά και σε ένα άλλο.